Κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, η κρίσιμη συνάντηση Μπλίνκεν-Λαυρόφ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στη Γενέβη. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης. Η Χρύσα Τσίχλη είναι κοντά μας και δεν φαίνεται αυτή η συνάντηση από όσα μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι αυτή την ώρα, καθώς όλα είναι σε εξέλιξη στη Γενέβη, να έχει βγάλει λευκό καπνό. Και φαίνεται πως οι δύο διπλωμάτες μένουν και οι δύο στις δικές τους σκληρές θέσεις, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, και το κλίμα ήταν πραγματικά πολύ ψυχρό. Το χάσμα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία φάνηκε από την αρχή, παρά τα χαμόγελα του Σεργέη Λαυρόφ, όπως μπορούμε να δούμε. Ο Άντωνι Μπλίνκεν στο τέτ-α-τέτ, κοιτώντας τον Ρώσο ομόλογό του, του διεμήνυσε την αποφασιστικότητα της Δύσης να προχωρήσει σε αυστηρές κυρώσεις εάν η Ρωσία εισβάλλει τελικά στην Ουκρανία, παρότι, όπως επεσήμανε και η Δύση, όλη η Δύση σε αραγές μέτωπο προκρίνει αυτή τη στιγμή την λύση της διπλωματίας. Ωστόσο, είναι έτοιμη και για αυστηρότατες κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Σεργέη Λαυρόφ επέμεινε σε αυτό που ζητάει η Μόσχα, στις γραπτές λοιπόν εγγυήσεις, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, δεν θα προχωρήσει προς Ανατολάς. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η Ρωσία ζητά επίσης, εκτός από το να μην προχωρήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ πιο κοντά στη γειτονιά της, ζητά επίσης αποχώρηση των ατοϊκών στρατευμάτων από Βουλγαρία και Ρουμανία. Μπορούμε να δούμε τις πρώτες δηλώσεις Μπλίνκεν-Λαυρόφ, και από εκεί θα καταλάβουμε και όλο το κλίμα. Να σημειώσουμε λίγο όμως την απάντηση Λαυρόφ σε μία δήλωση που του έγινε πριν ακόμη καλά-καλά πάρει το λόγο, μόλις κάθονταν οι δύο ηγέτες, που τον ρωτάνε αν η Ρωσία θα εισβάλλει, και δίνει μία ενηγματική απάντηση: εάν δεν προκαλέσει φασαρίες η Δύση, μάλλον δεν θα γίνει εισβολή. Για να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις και θα επιστρέψουμε. We are, all of us, equally committed to the path of diplomacy and dialogue to try to resolve our differences. But we're also committed, if that proves impossible, and Russia decides to pursue aggression against Ukraine, to a united, swift, and severe response. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, Χρύσα Τσίχλη, βλέπουμε τη Μόσχα να ενισχύει συνεχώς τις δυνάμεις της στην περιοχή, πυροδοτώντας φυσικά και περαιτέρω ανησυχία. Έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα νέες εικόνες, μέσα 400 να μεταφέρονται στη Λευκορωσία, στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που κάνει αυτή τη στιγμή, που διεξάγει με το στενότερο σύμμαχό της, τη Λευκορωσία. Παράλληλα, πρέπει να σας πω τις πληροφορίες που διακινούνται από τους Ουκρανούς αξιωματούχους τώρα, ότι η Ρωσία στρατολογεί μισθοφόρους και τους στέλνει στον Ντονμπάς, στην Ανατολική Ουκρανία, στην εμπόλεμη αυτή ζώνη, και επίσης ότι εξοπλίζει μυστικά την περιοχή με πυροβολισμό και με πυροβόλα όπλα και με όλμους. Πρόκειται δηλαδή για μια περαιτέρω συγκέντρωση δυνάμεων και για σημαντικές καταγγελίες που γίνονται βέβαια από τους Ουκρανούς. Κάτι φυσικά που διεγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία, πως είναι ακόμα πιο κοντά η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Χρύσα Τσίχλη, σε ευχαριστούμε φυσικά για οτιδήποτε νεότερο. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου.